2008 είναι ένα αυτοκίνητο σταθμός για τη γαλλική εταιρεία. Πέραν από το γεγονός ότι είναι αυτό που άλλαξε την εικόνα αλλά και το προφίλ της φίρμας, ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο των Γάλλων που χρησιμοποίησε την υβριδική τεχνολογία από την πρώτη του κιόλας γενιά. Την ανανεωμένη έκδοση της δεύτερης γενιάς την έχουμε ξαναδεί, όχι όμως και το προηγμένο υβριδικό σύνολο. Στην τετρακίνητη έκδοση το 3008 εφοδιάζεται με ένα τούρμπο βενζινοκινητήρα 1600 κυβικών και 180 ύπων. Στο παιχνίδι μπαίνουν και δύο ηλεκτροκινητήρες, ένα στον εμπρός και ένα στον πίσω άξονα, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση στους 300 ύπους και στα 42 κιλά ροπής. Οι επιδόσεις είναι εκρηκτικές για τα 1800 κιλά του αμαξώματος, με τα 0% να έρχονται σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση με τακτική φόρτιση κινείται κοντά στα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, εκπέμποντας μόλις 32 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Η φόρτιση σε οικιακή μπρίζα διαρκεί 7 ώρες, δίνοντας ηλεκτρική αυτονομία κοντά στα 59 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Η κύληση παραμένει ποιοτική, αν και το έξτρα βάρος γίνεται αντιληπτό από τον τρόπο που αποσβαίνει η ανάρτηση της εκάστοτε ανομαλίας του δρόμου. Οδηγώντας το τετρακίνητο 3008, οι εντυπώσεις είναι αρκετά θετικές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει το μεγαλύτερο φορτίο της κίνησης, με το θερμικό μοτέρ να συμμετέχει όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα. Στο ταξίδι, το 8 αυτόματο κυβότιο κατεβάζει αρκετά την κατανάλωση, μιας και τα αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να διατηρηθούν μέσω επιλογής από το μενού οδήγησης, ώστε να χρησιμοποιούνται στον αστικό κύκλο με καλύτερα αποτελέσματα στη μείωση της κατανάλωσης. Στο εσωτερικό οι επεμβάσεις είναι αισθητικές, με τις επενδύσεις των πορτών και των καθισμάτων να αποκτούν διαφορετικό υλικό. Κατά τα άλλα, υλικά, ποιότητα και άνεση παραμένουν στο υψηλό επίπεδο όλων των εκδόσεων. Ο χώρος των αποσκευών διαμορφώνεται στα 395 λίτρα. Η κίνηση προσθέτει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης και σε ήπιες εκτός δρόμου διαδρομές, μιας και η έλλειψη ρεζέρβας δεν εμπνέει και τη μεγαλύτερη σιγουριά για κάτι παραπάνω. Η Peugeot με το τετρακίνητο υβριδικό 3008 δίνει την τεχνολογική της δυναμική και την εκδοχή της για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και φιλικό προς το περιβάλλον πρόσωπο. Βέβαια, ένα τόσο ολοκληρωμένο πακέτο σίγουρα ανεβάζει και την τιμή. Με το Peugeot 3008 Hybrid 4 να ξεκινά από τα 50.500 ευρώ για την έκδοση εξοπλισμού Allure Plus.